Γεια σας, είμαι ο Μάριος Καράβαλης από το File Photography Studio και αυτή τη στιγμή θα δούμε πώς έκανα το post-production για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες των δύο ρολογιών με το μαύρο και το άσπρο καντράν. Αρχικά, ας ανοίξουμε τη φωτογραφία στο Photoshop με το ρολόι με το άσπρο καντράν, το Sector. Το συγκεκριμένο ρολόι ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένο σε σχέση με το δεύτερο ρολόι και οι βασικές του διορθώσεις ήταν κυρίως το ρετούς και να δημιουργήσω αυτές τις μαύρες σκιές που βλέπετε να χάνεται το ρολόι στο background. Το ρετούς ήταν ατελείωτο. Αν παρατηρήσετε στο κάτω μέρος της φωτογραφίας που έχω και στο ίντερνετ, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη ανάλυση, θα δείτε ότι η πραγματικότητα του ρολογιού σε όλο το πλάτος ήταν κάπως έτσι, είχε πάρα πολλές φθορές. Δεν κατάφερα να το ρετουσάρω όλο παντού. Αφιέρωσα τουλάχιστον 3-3,5 ώρες και έκανα το 70% του ρολογιού. Όπως βλέπετε και εδώ υπήρχαν διάφορες φθορές. Πιο πολύ το αριστερό μέρος του ρολογιού είναι ρετουσαρισμένο σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα σας δείξω λοιπόν κάποιες εφαρμογές για το συγκεκριμένο ρετουσάρισμα. Καταρχήν, όταν ρετουσάρω μία φωτογραφία, πάντα πηγαίνω τουλάχιστον στο 200% ανεξάρτητα πόσο μεγάλη είναι η φωτογραφία για να μπορώ να κάνω καλύτερα τη διόρθωση και οποιοδήποτε λάθος προκύψει κατά το ρετουσάρισμα, εφόσον είμαι στο 200%, στο 100% να φαίνεται ακόμα λιγότερο. Πάντα κάνω ένα δεύτερο layer κενό μέσα στο οποίο δημιουργώ και το ρετούς. Ποτέ στο ίδιο layer για ασφάλεια και για να βλέπετε και τα αποτελέσματα αυτού που κάνετε. Όπως βλέπετε, αν ανοίξω και κλείσω το layer, αν το κάνω λίγο μεγαλύτερο το zoom, θα δείτε ότι πολλές ατέλειες φεύγουν και έρχονται και μπορείτε να δείτε το before after, ας πούμε, αυτό το εφέ του ρετουσαρίσματος. Λοιπόν, ας πάμε σε κάποιο ρετουσάρισμα. Είπαμε, τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιώ είναι το stamp, όπως βλέπετε εδώ αριστερά στην οθόνη μου, το healing tool και το απλό brush. Λοιπόν, το healing tool είναι το πιο εύκολο, το χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις στις οποίες είναι ομοιόμορφο το χρώμα, όχι κοντά σε περιγράμματα, γιατί δημιουργεί προβλήματα, επειδή ουσιαστικά κάνει blending την περιοχή γύρω από το πρόβλημα. Αυτό το πλεονέκτημα του να κάνει blending είναι μειονέκτημα όταν πάμε κοντά σε περιγράμματα. Π.χ. κοιτάξτε εδώ πέρα αυτή τη μαύρη κουκίδα πόσο εύκολα μπορούμε να την κάνουμε με το healing. Αν πάω όμως εδώ πέρα που είναι κοντά σε περίγραμμα και προσπαθήσω με το healing όσο μικρό brush και να βάλω να κάνω, κοιτάτε τι μου δημιουργεί. Κάνει blending το μαύρο, τη μαύρη περιοχή μέσα στην άσπρη. Γι' αυτό λοιπόν το healing το χρησιμοποιούμε οπουδήποτε έχουμε ομοιόμορφα χρώματα και έχουμε και μεγάλη απόσταση από τα περιγράμματα. Π.χ. να βρούμε ένα άλλο παράδειγμα. Αυτά εδώ πέρα τα μικρά σημαδάκια στο άσπρο και το μαύρο το οποίο απέχει αρκετά από το περίγραμμα. Είδατε πήγα κοντά και δημιούργησε αυτό το πραγματάκι πάλι. Αυτή είναι η γενικότερη χρήση του healing tool, του healing brush, δηλαδή όπως εδώ πέρα ας πούμε, εδώ πέρα. Μπορεί να σας κάνει πολύ καλά αποτελέσματα σε μεγάλες περιοχές, αλλά πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία στο φόντο και να υπάρχει αρκετός χώρος για να κινηθεί το brush όχι κοντά σε περιγράμματα. Όπως βλέπετε, ένα π.χ. εδώ πέρα, η δουλειά που θα κάνει είναι πολύ καλή. Το επόμενο εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το stamp. Το stamp δεν κάνει ακριβώς blending, απλά κάνει copy-paste την περιοχή που θα επιλέξεις. Οπότε πρέπει να προσέχεις και εδώ τι περιοχή θα επιλέξεις.
μεγάλο πλεονέκτημα, θα πω στο 300% για να το δείτε καλύτερα, είναι η συνέχιση των περιγραμμάτων που δεν μπορούμε να το κάνουμε με το χείλη. Δηλαδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπουμε ότι κόβεται αυτό το περίγραμμα εδώ πέρα στη μέση από μία γρατζουνιά που ήταν στο κρίσταλο του ρολογιού. Μπορούμε να πάρουμε ένα μεγάλο μπράς και να πάρουμε την περιοχή πριν τη γρατζουνιά και να την πολλαπλασιάσουμε. Αν δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα μετά τη γρατζουνιά, μπορούμε να πάρουμε και από την αριστερή πλευρά και να συνεχίσουμε. Και μετά, με μικρότερο μπράς, να διορθώσουμε την περιοχή. Τώρα είμαστε στο 300%, φανταστείτε ότι αυτό αν το δείτε στο 100% ή στο 50%, before και after είναι τέλειο. Παρόμοια χρήση του μπράς είναι όταν π.χ. εδώ πέρα στη γραμμή κόβεται από ένα άσπρο, από μια άσπρη γρατζουνιά πάλι, από το κρίσταλο, μπορώ να πάρω κομμάτι από πάνω και να συνεχίσω το περίγραμμά μου και να φτιάξω τη γραμμή του δεύτερου λεπτοδείκτη. Παρόμοια μπορώ να κινηθώ παντού με το μπράς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ρολογιού, το 70% των ρετούς που έκανα ήταν μπράς. Χρησιμοποίησα ελάχιστα το Healing Tool, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω των πολλών περιγραμμάτων, πολλών γραμμών μαύρων, γκρι, ήταν ιδανική χρήση του brush παρά του healing, που χρειάζεται περισσότερη μεγαλύτερη περιοχή και διαφορετικό είδος ρετουσαρίσματος. Πάλι να πάμε, εδώ είναι διορθωμένα τα περισσότερα. Να, εδώ ας πούμε, πάλι με μπράς θα το κάνω, θα μικρύνω λίγο το μέγεθος της βούρτσας και θα διορθώσω. Ας πάμε πιο δεξιά που το ρετουσάρισμα δεν έχει τελειώσει. Αυτό εδώ πέρα στη βίδα είναι ατέλεια από την κατασκευή του ρολογιού ή υπάρχει κάποιος λόγος που υπάρχει, δεν το διορθώνω. Επίτηδες. Λοιπόν, έτσι χρησιμοποιούμε και το stamp. Τώρα, τέλος, πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το brush, το απλό brush. Συνήθως το απλό brush το χρησιμοποιώ πάντα αυξομειώνοντας το hardness του, ανάλογα πόσο σκληρό περίγραμμα θέλω της βούρτσας ή πόσο μαλακό περίγραμμα, το βάλω στο 20, και παίζω πάρα πολύ με το opacity. Δεν θέλω ποτέ 100% opacity, γιατί θέλω να βλέπω όταν φτιάχνω, όταν διορθώνω κάτι, να μην το διορθώνω με μία κίνηση, να το διορθώνω με 2-3, έτσι ώστε να προλαβαίνω κάποιο λάθος που μπορώ να κάνω. Αν βάζουμε, ας πούμε, 50 opacity. Η ιδανική περίπτωση για να δούμε αυτή τη διόρθωση είναι εδώ, ας πούμε, αυτή η ατέλεια που έχει το πάχος του λεπτοδείκτη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χρώμα από το πάνω μέρος του και με την opacity στο 50 και το hardness γύρω στο 50 και αυτό, μπορούμε να το διορθώσουμε. Βλέπετε, με μία περασιά κάνει ένα τόνο, με δεύτερη περασιά γίνεται πιο σκούρο, οπότε μπορείς να επιλέξεις και αν κάνεις και το opacity λιγότερο από 50 του brush, πόσο θέλεις να φαίνεται το texture από πίσω ή πόσο θέλεις να φαίνεται. Είναι αρκετά πρακτικό. Κάτι παρόμοιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ πέρα. Παίρνουμε με το picker μας ένα χρώμα από εδώ και αν θέλουμε να ελαττώσουμε αυτό τη σκουρότητα εδώ πέρα που κάνει στην άκρη του ο δείκτης, μπορούμε με το brush σιγά σιγά, επειδή το opacity είναι στο 24 μόνο, να προχωρήσουμε χωρίς να κάνουμε άτσαλες και βίαιες γραμμές. Ίσως βέβαια βοηθάει ότι εγώ δουλεύω και με digitizer, δουλεύω με το Intuos το 4, το οποίο ανάλογα με την πίεση που ασκείται στο πενάκι του κάνει και ανάλογη δουλειά. Βέβαια, χρησιμοποιώντας το opacity και το hardness
στο brass, πιστεύω ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά και με ένα απλό ποντίκι. Βλέπετε, εδώ επιλέγω πόσο θα αφήσω το texture ή πόσο θα το μειώσω. Το before μας και το after. Και πάντα, αν πάμε σε ένα τέτοιο view βέβαια, στο 25% για την πολύ μεγάλη φωτογραφία μας, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το βασικό ρετουσάρισμα στο συγκεκριμένο ρολόι. Τώρα ας πάμε σε αυτό που δεν είχε τόσο πολύ ρετουσάρισμα, αλλά έκανα πιο πολλά εφέ, ας πούμε. Αρχικά δούλεψα με τις φωτογραφίες που σας είχα δείξει. Σαν βάση μου πήρα τη συγκεκριμένη φωτογραφία αυτή και μετά χρησιμοποίησα άλλες δύο φωτογραφίες, μία για να δώσω, όπως λέτε πάνω εδώ πέρα, να δώσω αυτό το φως στο ρολόι, το οποίο χάνονταν στις άλλες φωτογραφίες. Έβαλα ένα ρεφλέκτορα πίσω από τον κόνο κατά τη φωτογράφηση και ανακλάστηκε σε αυτό το κομμάτι του ρολογιού και χρησιμοποίησα και αυτό το κομμάτι εδώ πέρα για να δείξω καλύτερα το texture γύρω από το ρολόι. Λοιπόν, βασικά δηλαδή είχα αυτά τα τρία layer τα οποία, όπως βλέπετε, έκανα, δημιούργησα με layer εδώ πέρα, layer mask, και έσβησα τα κομμάτια που ήθελα ή που δεν ήθελα. Π.χ. από αυτό κράτησα μόνο το πάνω κομμάτι. Μετά δημιούργησα ένα path γύρω γύρω από το ρολόι μου για να βάλω το μαύρο χρώμα, το απόλυτος μαύρο χρώμα, έτσι. Ας πίσω το selection και δημιούργησα αυτό το layer. Οπότε αμέσως φαίνεται καλύτερα όλο το ρολόι. Και μετά πρόσθεσα από την τρίτη φωτογραφία το καντράν, το οποίο έχει τη γυαλάδα που μου άρεσε, γιατί αυτό το συγκεκριμένο ρολόι έχει το ανελιπτικό τύπου γυαλιού, δεν είναι flat, δηλαδή αν το δείτε κάθετα το ρολόι, αλλά έχει μια μικρή καμπύλη, οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοια ωραίες αντανακλάσεις αν βάλουμε πλάγια το φως. Μετά έβαλα ένα δεύτερο layer από πάνω για να διορθώσω αυτή εδώ δεξιά το αχνό που έχει δημιουργήσει στο μαύρο η αντανάκλαση, γιατί λειτουργεί σαν φακός όταν ρίχνεις φως από τη μια πλευρά, αντανακλάται και στην άλλη, έτσι. Το διόρθωσα με ένα δεύτερο layer που έκανα πιο σκούρο και μετά, όπως βλέπετε σε αυτό το layer που είναι brightness contrast, ουσιαστικά χρησιμοποιούσα από εδώ, από αυτά τα adjustment, τα filter, μπορώ να προσθέσετε brightness contrast layers ό,τι θέλετε και μετά με ένα αυτόματο layer mask που βγάζει να το χρησιμοποιήσετε όσο θέλετε και να του βάλετε και opacity στο τέλος, δηλαδή μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με λιγότερη opacity, όπως βλέπετε εδώ. Αν κάνω και ένα zoom θα το καταλάβετε καλύτερα. Μπορείτε το brightness contrast που έκανα σε αυτό το κομμάτι να το αυξομοιώσετε. Ωραία. Εγώ το χρησιμοποιήσα 100%, οπότε το αφήνουμε έτσι. Μετά, οι άλλες ρυθμίσεις που έκανα είναι να, επειδή ήθελα να έχω σε μια συγκεκριμένη θέση το λεπτοδείκτη, το δεύτερο λεπτοδείκτη και τον οροδείκτη, αυτό ήταν τραβηγμένο αναγκαστικά έξω για να μην κινείται ο δεύτερο λεπτοδείκτης κυρίως κατά τη φωτογράφηση. Οπότε έπρεπε να το ρετουσάρω αυτό, οπότε πρόσθεσα αυτό το layer και μια σκιά. Μετά, ουσιαστικά έκανα δύο layer με curves. Στο πρώτο έκανα πολύ σκούρο το ρολόι και στο άλλο έκανα πολύ ανοιχτά το ρολόι, τόνισα τις πολύ ανοιχτές γυαλάδες του και στο άλλο τόνισα τις πολύ σκούρες περιοχές του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα contrast. Τώρα, όπως βλέπετε, ανοίγω τις γυαλάδες για να τις δείτε και τώρα ανοίγω τα σκούρα τμήματα. Ουσιαστικά είναι σαν dodge και burn, σαν να κάνετε dodge και burn τεχνική, αλλά επειδή είναι όλα σε layer και σε layer mask, έχετε απόλυτη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όσο % θέλετε. Π.χ. το πάνω layer το έχω βάλει 40% opacity και το κάτω 70%, ανάλογα με πώς θέλετε εσείς
τι αποτέλεσμα θέλετε εσείς να φέρετε. Μετά δημιουργήσα ένα brightness contrast και στο κάτω μέρος του ρολογιού, γιατί δεν μ' άρεσε το μικρό contrast που είχε. Το ίδιο έκανα και στην περιφέρεια του ρολογιού, στο κυκλικό αυτό τμήμα του. Και μετά, πάνω από όλα αυτά, έβαλα ένα layer που έσβησα γύρω-γύρω και κυρίως κάτω τη βάση του ρολογιού για να κάνει ένα ωραίο fade. Μετά μπήκε το healing, το brush και το healing, όπως βλέπετε αν το μεγαλώσω, έσβησα όλα τα σημαδάκια που είχε πάνω το κρύσταλλο και τις ατέλειες με ακριβώς τους ίδιους τρόπους. Εδώ χρησιμοποίησα κυρίως healing και λιγότερο stamp, γιατί η περιοχή είναι ένα γκρι με μαύρο χρώμα, οπότε ενδείκνυται περισσότερο. Και μετά στα πάνω layer έβαλα, αφού έφτιαξα με το path μου κάποια περιγράμματα, όπως βλέπετε, όχι, αυτό είναι άσχετο, αυτά τα, εδώ, τα δύο περιγράμματα έφτιαξα με το path μου, άμα το κάνω κοντά το δείτε καλύτερα. Γιατί παρατήρησα ότι οι δείκτες χάνονται λόγω του σκούρου, λόγω του σκούρου καντράν και του ότι οι δείκτες είναι μαύροι, δεν έπεφτα αρκετό φως με τη γωνία που το φωτογράφησαν, οπότε δεν φαίνονται καθαρά, δεν ξεχωρίζουν οι δείκτες το ρολόι, οπότε πρόσθεσα αυτά τα layer, το οποίο, να, αυτό το έχω 70%, 40% ας πούμε, αυτό το έχω 50%, αυτό το έχω 40%, τα οποία έκαναν τους δείκτες τελικά να φαίνονται καλύτερα. Ουσιαστικά έβαψα με άσπρο χρώμα, μείωσα το opacity και έσβησα σε κάποιες περιοχές πάνω κάτω το περίγραμμα για να φαίνεται πιο ρεαλιστικό. Και τέλος πρόσθεσα και ακριβώς το ίδιο στη μέσα πλευρά των δείκτων, για να φανεί ότι εδώ οι δείκτες κόβονται και υπάρχει και μέσα περιοχή. Αυτά είναι λοιπόν τα βασικά layer, όπως βλέπετε, που χρησιμοποίησα. Και μετά τα έκανα flatten για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα στο ίντερνετ. Βασικά, όταν ανεβάζω μια φωτογραφία στο ίντερνετ, αφού την κάνω flatten, πάντα τις κάνω και κάποιο extra sharpen για να φαίνεται καλύτερα στην οθόνη και τη σώζω βέβαια πάντα σε mod sRGB. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές. Όπως είδατε εδώ έχω αρκετά layers, στο δεύτερο ρολόι δεν χρειάστηκαν τόσα πολλά, ήταν κυρίως ρετουσάρισμα. Να σας πω, σαν αποτέλεσμα μου άρεσε καλύτερα και αυτό το ρολόι, γιατί ήθελε λιγότερο ρετουσάρισμα και όλη του η φόρμα ήταν πιο όμορφη. Μπορούσα να δημιουργήσω και αυτό το ντεγκραντάρισμα εδώ και μου άρεσε ιδιαίτερα. Οποιοδήποτε ερώτημα έχετε μπορείτε να το γράψετε από κάτω στα comments και πολύ ευχαρίστως να συζητήσουμε μαζί οποιαδήποτε τεχνική έκανα ή κάτι που δεν καταλάβατε μέσα από αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.